Μερικοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι η πετονιά και τα αγκίστρια τους είναι εμπόδιο για μας φυσικό. Οπότε, μόλις τελειώσετε την κλίση θα σας κάνουμε ένα χειροκρότημα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ασφάλεια που μας παρέχετε. Έχετε δει τον Δήμαρχο. Χειροκροτήμα για τον κύριο Κονδύλη που μας φιλοξενεί εδώ. Καλημέρα, χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι ο Στέλνος Δημητικός. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθεια, έναν πολύτιμη. Καλημέρα και από μένα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας για την συνδιοργάνωση αυτή της δράσης που έχει σκοπό, πρώτον, να καθαρίσει βέβαια τη θάλασσα. Διότι η θάλασσα είναι ένα πολύτιμο αγαθό που δεν νομίζω ότι όλοι το έχουν εκτιμήσει και το σέβονται όπως το αξίζει. Αυτά τα σκουπίδια εδώ που βγάλαμε, που είναι σίδερα, που είναι κάθε είδος σκουπίδι, δείχνει ότι κάποιοι είναι ασυνείδητοι και δυστυχώς επιβαρύνεται και εμάς τους υπόλοιπους που προσέχουμε. Ευχαριστούμε λοιπόν για τον καθαρισμό, αλλά ευχαριστούμε και για το μήνυμα που εκπέμπουμε. Και βέβαια, ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτή την πρωτοποριακή και καινοτόμα κατασκευή που τοποθετήσαμε εδώ, το ανακυκλόψαρο, που στόχο έχει να μαζέψει πάρα πολλά πλαστικά, να μην καταλήξουν στο περιβάλλον, να τα ανακυκλώσουμε, να τα ξανακάνουμε πλαστικό, να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε και να μην τα ψαρέψουν κάποιοι άλλοι στο μέλλον απομυθμένα όπως κάνατε εσείς σήμερα. Είναι μια όμορφη κατασκευή που έχει ενδιαφέρον, νομίζω θα τραβήξει την προσοχή όλων και των μικρών παιδιών και είναι μια ευκαιρία να εξηγούμε στα μικρά παιδιά τι είναι αυτή εδώ η κατασκευή, τι είναι η ανακύκλωση και σαν παιχνίδι κιόλας για τους μικρότερους για να μαθαίνουν, να ρίχνουμε μέσα τα πλαστικά μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι σε όλους σας που είστε εδώ, στους συνεργάτες μου, κυρία Κατερίνα Δοπούζο, που ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι πάντοτε να συναντιόμαστε σε όλο και πιο καινοτόμες και πρωτοποριακές δράσεις.